Θα κάνουμε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Θα γνωρίσουμε τυχείο μέσα από παραμύθια, θρύλους. Είναι το Φεστιβάλ Παραμυθία που εξελίσσεται εκεί. 11 ημέρες έχει διάρκεια. Θα μας πει παραπάνω ο Θοδωρής Πηγιώτης. Θοδωρή, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι από τα Καρδάμιλα της Χίου. Παραμυθία και τι άλλο παρά αφηγήσεις στο νησί του Ομήρου, όπως είναι ο πλήρης τίτλος αυτού του 12ήμερου που ο Λέων Αλάτιος, ο λαογραφικός αυτός πολιτιστικός όμιλος, διοργανώνει παραμύθια σε όλες τις γωνιές της Χίου και βεβαίως και στα Καρδάμιλα, και που μιας και λέμε για τον Όμηρο, η Χίος είναι μία από τις περιοχές όπου διεκδικεί την πατρότητα του Ομήρου. Ο μεγαλύτερος λοιπόν παραμυθάς, ο ιστορικός μας, πώς μπορεί να μην περάσει και αυτή η τέχνη, γιατί πρόκειται και για τέχνη και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και γι' αυτό και στο σήμερα. Και έχουμε κοντά μας δύο κυρίες παραμυθούδες, όπως μου είπαν, να μην το μπερδέψουμε και το πούμε διαφορετικά, αλλά και αφηγήτριες, όπως ονομάζεται, ή ιστορήτριες. Έχουμε την Καλλιόπη την Λιαδή, που συντώνει σε αυτή την προσπάθεια για να γίνουν αυτές οι βραδιές παραμυθίας, όπως επίσης και την Ανεζούλα Κατσιμπίρη, η οποία και με ιδιότητα, πέρα και οι δυο που έχουν την ιδιότητα της αφηγήτριας, της παραμυθαδούς, έχουμε βέβαια και από το σωματείο τους, που θα πρέπει να μας, είναι μια ευκαιρία να μας πείτε και στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως από τη διοργάνωση και τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η διοργάνωση. Ναι. Καλημέρα σας. Είναι ένα ενδεκαήμερο με αφηγήσεις στη Βόρεια, στη Νότια, Δυτική, Ανατολική Χίο. Προσπαθήσαμε να απλωθεί όσο γίνεται περισσότερο. Με αφηγητές και από τη Χίο, αφηγήτριες από τη Χίο, αλλά και προσκεκλημένους, κυρίως από την Αθήνα. Επαγγελματίες αφηγητές και αφηγήτριες, οι περισσότεροι. Εννοώ ότι είναι το κύριο επάγγελμά τους. Από αυτή την εβδομάδα, αυτή είναι η δεύτερη εβδομάδα, θα γίνει αφήγηση σήμερα στο χωριό Νεχώρη. Θα την κάνει η Ανεζούλια Κατσιμπίρη με ντόπιο λαλιά. Αύριο θα ακουστεί ένα παλιό παραδοσιακό παραμύθι με τη Σέλα την Τζιροπινά στην αυλή ενός μοναστηριού, στην Πλακιδιώτισσα, στην Καλλιμασιά. Μεθαύριο θα είναι από την Αθήνα αρχιακής καταγωγής η Αφροδίτη Χαραλαμπάκη, με παραμύθια από το Αιγαίο και τη Χίο. 11 ημέρες είναι γεμάτες από τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ναι. Γεμάτες μέσα από παραμύθια. Σήμερα τι είναι προγραμματισμένο? Σήμερα είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και σε ποια γωνιά της Χίου, Θοδωρή? Να περάσουμε στην κυρία Κατσιμπίρη, ναι. Ναι. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω παραμύθια στο Νεχώρη, θα σας πω παραμύθια σε ντοπιο λαλιά. Στο Νεχώρη, να πούμε ότι είναι κοντά στην πόλη της Χίου, στις 7 το απόγευμα. Λοιπόν, για πείτε μας ποιο παραμύθια έχουμε. Ένα από αυτά θα είναι τα όργανα και τα τούμπανα, μου είπατε, ναι, κυρία Κατσιμπίρη. Θα πούμε 3-4 παραμύθια. Η μία είναι μια παραλογή για αποντικούς, από τα ανάλεκτα του Κανελάκη. Μία παραλογία για ποντικούς. Και θα πούμε και 3 παραμύθια από τη συλλογή του Νίκου Γιαλούρη, 7 χιώτικα παραμύθια. Το πρώτο θα είναι τα όργανα και τα τούμπανα, το δεύτερο θα είναι η Αλεπού και τα κόλυμπα, και το τρίτο το πετιναράκι. Αυτά με μουσική. Θα έχουμε 2 μουσικούς που θα μας συνοδεύσουν σε πλήκτρα και μπουζούκι, και μετά θα γίνει και ένα μικρό γλεντάκι με μουσικές. Ωραία. Και νησιώτικα τραγούδια. Θοδωρή, μια τελευταία ερώτηση. Τα παραμύθια τελικά είναι μόνο για μικρούς, είναι και για μεγαλύτερους? Είναι φυσικά και για μεγαλύτερους. Τα παραμύθια δεν έχουν ηλικία. Οι άνθρωποι, καταρχήν τα παραμύθια ήταν στην αρχή για τους μεγάλους. Σιγά σιγά οι μικροί κόλλησαν δίπλα στους μεγάλους και άρχισαν να τα ακούνε. Να μας κάνετε μια εισαγωγή από τα όργανα και τα τούμπανα. Λοιπόν. Ναι, και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Ναι. Μια πολλά ήταν ένας βασιλές και είχε μια γκόρη μπανόρια που άλλη σαν γευτή εν υπάθηκε να πάνω στον ντουνιά. Μα αυτός ο βασιλές δεν είχε βασιλόπουλο να αφήσει το θρόνος του, και γι' αυτό εφοβάτων και δεν επάντρευγε την κόρη του. Μα έλα που η τον μπανόρια, καθώς είπαμε, γιαχκόντας και του την εζητούσα στην καθημέρι τα βασιλόπουλα, για να τους εκτεφωτωθεί λοιπόν και αυτούς, είπε πως για να τη δόκει πρέπει να πάνε να του φέρουν τα όργανα και τα τούμπανα για να τα παίξει στο γάμο της. Ξεκινήσαν τα βασιλόπουλα σιγά σιγά και πάγαιναν να φέρουν τα όργανα και τα τούμπανα, μα δεν εγγύριζαν κανέναν πίσω. Πολύ ωραία, Θοδωρή. Πολύ ωραία. Και τη συνέχεια στο Νεχώρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στις 7 το απόγευμα στο Νεχώρη, λοιπόν, θα έχουμε τη συνέχεια του παραμυθιού. Καλό μεσημέρι.